Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής, Τρίτη σήμερα 16 Οκτωβρίου, αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς, η ώρα είναι 3 και 3 πρώτα λεπτά. Να ξεκινήσουμε πριν πάμε στην θεματολογία μας, οι τρόποι επικοινωνίας είναι like στην σελίδα μας στο Facebook, στην σελίδα ώρα αιχμής, το mail μας iliadouflashtv@yahoo.com και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τα οποία αναγράφονται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο κάτω μέρος της οθόνης. Να περάσουμε στο θέμα μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό ή bullying. Μαζί μας θα είναι η κυρία Χαρά Γαύρου. Η κυρία Γαύρου είναι ψυχολόγος και θα αναλύσουμε αυτό το σοβαρό φαινόμενο. Στο πρώτο μέρος όλα θα κυλήσουν όπως τα γνωρίζετε. Θα είναι μαζί μας οι ανταποκριτές μας από την ΕΟΡΔΕΑ, από την Καστοριά. Θα είναι σε λίγο εδώ ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος. Θα περάσουμε γρήγορα σε τίτλους και επιστρέφουμε. Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ που συνεδρίασε κατά τη διάρκεια των εργασιών της ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 του Οκτώβρη στα Γιάννενα με τη συμμετοχή 250 περίπου συνέδρων από ολόκληρη τη χώρα αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για την Τετάρτη 14 του Νοέμβρη του 2018. Μέσω της απεργίας η ΑΔΔΗ αντιδρά στις ασκούμενες πολιτικές από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της. Κύριε Γαϊτάνη, χτες είχαμε και προχτές την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της ΑΔΔΗ στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου χτες αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο με τη λήξη της συνδιάσκεψης την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας για την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου. Ήταν μια πρόταση στην οποία είχε εισηγηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Γενικό Συμβούλιο. Με κύρια αιτήματα κατόπιν των μνημονιακών 8 χρόνων και της υπόσχεσης της κυβέρνησης και του κύριου Πρωθυπουργού ότι πλέον κινούμαστε σε κανονικούς ρυθμούς και είμαστε μια κανονική κυβέρνηση, θα αποφασίσουμε και εμείς πλέον σαν οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, εφόσον πλέον ζούμε στην κανονικότητα της Ελλάδος, να θέσουμε όλα τα αιτήματα και οικονομικά και θεσμικά τα οποία απασχολούν το δημοσιοπαλικό χώρο και τους δημοσίους υπαλλήλους. Με πρώτο αίτημα, το ξεπάγωμα του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, που όπως ξέρετε τα τελευταία 8 χρόνια είναι εντελώς παγωμένο και με μειώσεις, και οι μειώσεις αυτές είναι της τάξης του 30-40%. Δεύτερο αίτημα και βασικό είναι το θέμα της υποστελέχωσης του δημοσίου τομέα, που επί 8 χρόνια δεν διορίζεται, όπως ξέρετε, στο δημόσιο με κανονικές προσλήψεις δημόσιος υπάλληλος, με κύριο αίτημα ειδικά το χώρο της υγείας και της παιδείας, που όπως ξέρετε, για να λειτουργήσουν φέτος στα σχολεία, στις αρχές του Σεπτέμβρη διορίστηκαν 20.000 περίπου αναπληρωτές συνάδελφοι στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να λειτουργήσει το δημόσιο σχολείο και η δημόσια παιδεία. Και το θέμα της υγείας, που εκεί επίσης είναι πολύ μεγάλες οι ελλείψεις, αγγίζουν περίπου τις 25.000, ειδικά σε ιατρικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Η αναλογία, ειδικά νοσηλευτή προς αρρώστους, δεν συγκρίνεται με καμία ευρωπαϊκή χώρα παρά μόνο με ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του δημοσίου έχουμε πάρα πολλές μεγάλες ελλείψεις, που η υποστελέχωση, η οργανικότητα, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι λείπουν, είναι από 20-45%. Όμως θα δώσουμε και θα προτάξουμε πρώτα τους διορισμούς στην υγεία και στην παιδεία. Άλλο βασικό θέμα είναι το θέμα των βαρέων και αθυγινών επιδομάτων που προέκυψε στο τελευταίο εξάμηνο, που σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Τσακαλώτος το έχει βάλει στη συζήτηση με τους θεσμούς για να περικόψει αυτά τα επιδόματα τα οποία παίρνουν περίπου 93.000 δημόσιοι υπάλληλοι, ειδικά όσοι εργάζονται στα νοσοκομεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Υπουργείο Άμυνας και σε πολλές άλλες δημοσιοπαλλητικές υπηρεσίες. Να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Χριστόδουλο, είναι εδώ δίπλα μου, και να ευχηθούμε και δημόσια χρόνια πολλά, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ. Μιας και έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Ευχαριστώ, αν και γιορτή στον αγώνα, στις επάλξεις και σήμερα. Βέβαια.
Και είναι έντονη, πολύ πλούσια η δισογραφία, άρα να βιαστούμε για να την αναπτύξουμε όλοι στον χρόνο που έχουμε. Απλώς να αναφέρω, γιατί το ρωτάω ο κόσμος, μπορεί πολύ εύκολα να βρει το αρχείο με όλη την παρέλαση τη χθεσινή από την Πτολεμαϊδα, μπαίνοντας στο site μας, flashpavlatv.gr. Εκεί λοιπόν σε ειδικό link θα βρει όλη την παρέλαση της Πτολεμαϊδας, να θυμηθεί και της Κοζάνης του παρελθόν και όλα τα υπόλοιπα θέματα της δισογραφίας. Όπως επίσης να βρει και αρχείο των εκπομπών μας, όπως η χθεσινή πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τον χώρο για τη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Νεανή. Όλα αυτά λοιπόν είναι βασμένα στο site μας flashpavlatv.gr. Να πω εντάχει ότι χθες είχαμε δύο αυτοδιοικητικές ειδήσεις. Δεν θα δούμε βίντεο για λόγω πίεσης χρόνου. Θα δούμε στα δελτία ειδήσεων όλα αυτά. Είχαμε στην αρχή στην Κοζάνη μία πρώτη συνάντηση που έκανε με τους ψηφοφόρους και με τους δημότες της περιοχής ο υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Μιχαηλίδης. Εξαιρετικά. Ήταν η πρώτη συνάντηση. Ναι, ήταν η πρώτη συνάντηση υποψηφίων και φίλων, Βαγγέλη. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν θέλει να ξεκινήσει να ανοίξει έναν διάβλο επικοινωνίας με τους δημότες, έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουν το πλαίσιο της υποψηφιότητάς του. Θέλει ο κ. Μιχαηλίδης οι δημότες να παίξουν ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση των προτεραιοτήτων του ως υποψήφιος δήμαρχος. Και βεβαίως ήταν και πρακτική η λόγη να μετρήσει τους φίλους, τους υποστηρικτές. Ήταν αυτοί που έχουμε συνηθίσει. Από τη συμμετοχή. Δηλώνει ικανοποιημένος. Βεβαίως, μιλούμε για μια πολύ πρώιμη συνάντηση. Είμαστε ακόμα πολύ μακριά από τις εκλογές. Αρκετός ο κόσμος στο χώρο που έγινε αυτήν η συνάντηση. Θα ακολουθήσουν και άλλες, καθώς ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους την υποψηφιότητά του και να την προωθήσει. Λίγο αργότερα έγινε μια διαφορετική εκδήλωση, υπό την έννοια ότι είναι λίγο πιο μπροστά στην προετοιμασία του ο κύριος Κοσμίδης για τον Δήμο Βοίου, γιατί παρουσίασε και το συνδυασμό του, το όνομα του συνδυασμού, και τους πέντε πρώτους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Και ο ίδιος λοιπόν δηλώνει απόλυτα έτοιμος για να προωθήσει την υποψηφιότητά του. Μάλιστα. Αναλυτικά ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων, έτσι. Πάμε να δούμε τώρα το πρώτο ρεπορτάζ που έχουμε για σήμερα. Έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μας στις αμέσως επόμενες ημέρες. Έχει να κάνει με τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Κλαδική έκθεση, να πούμε. Ναι, την προωθεί το επιμελητήριο με συνδιοργανωτές Δήμο και Περιφέρεια. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή αυτή, ότι τα αρωματικά φυτά είναι το πλέον δυναμικό προϊόν της περιοχής μας, υπό την έννοια ότι όλο και περισσότεροι ασχολούνται με αυτήν και μοιάζει να έχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης αλλά και εξαγωγής δραστηριότητας. Άρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται για την έκθεση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στην περιοχή μας. Περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ δικό σου, Βαγγέλη. Ναι, είναι από την σημερινή παρουσίαση του προγράμματος αυτής της έκθεσης. Πάμε να δούμε. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια όλων των φορέων που εμπλέκονται σε αυτήν την μεγάλη έκθεση, την πρώτη πανελλήνια έκθεση, όπως σας είπα, να ξεκινήσει την Παρασκευή 19, 20 και 21 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις του κλάδου στον τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, με παράλληλες πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διοργανώνεται η πρώτη κλαδική έκθεση για τα αρωματικά φυτά μαζί με το συνέδριο, το οποίο φαντάζομαι η στόχευση είναι η ενημέρωση, η προώθηση, ο καλύτερος συντονισμός, η επίλυση πολλών προβλημάτων. Χαίρομαι επίσης που θα βρίσκονται δύο αποστολές από χώρες του εξωτερικού. Τα δείγματα γραφής είναι πολύ θετικά στον κλάδο αυτό και νομίζω ότι η περιοχή μας έχει επιδείξει σημαντικές πρωτοβουλίες και σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια καλή οργάνωση του χώρου, να επιχειρήσουμε ορθολογικά, να αναζητήσουμε τις καλύτερες πρακτικές και στο κομμάτι της παραγωγής και της μεταποίησης, της πιστοποίησης και διαφύλαξης της ποιότητας, έτσι ώστε το παραγόμενο τελικό προϊόν που θα ταξιδέψει και ευελπιστούμε στις αγορές, στις διεθνείς αγορές, να προστατεύεται, να διαφυλάσσεται και να είναι αυτό που πραγματικά παράγεται. Διότι σε αυτόν τον κλάδο, όπως και ευρύτερα στον αγροτικό τομέα, πολλές φορές δυστυχώς έχουμε αλλίωση και των προϊόντων και της ποιότητας, αλλά αν θέλετε και της ονομασίας προέλευσης αυτών. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι αύριο θα είναι εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Αρής, ο πρόεδρος του ΕΒΕ. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε και για την έκθεση και φυσικά για όλα τα θέματα που απασχολούν εδώ το ΕΒΕ της
Κοζάνης. Και η τηλεόραση του Flash θα δώσει το παρόν φυσικά στην έκθεση, καλύπτοντας με αναλυτικά ρεπορτάζ και παρουσιάσεις όλα όσα θα γίνουν τις ημέρες της έκθεσης. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Είχαμε πολλές φορές στο παρελθόν μιλήσει για τα προβλήματα στο κτηριακό του Κέντρου Υγείας στην Σιάτιστα. Μάλιστα, είχαμε αποκαλύψει πριν από λίγες εβδομάδες ένα σοβαρό ζήτημα που είναι σε εξέλιξη όταν μετά από έναν σεισμό οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας παραπονέθηκαν για νέες ρογμές, για περίεργους ήχους και μια κατάσταση επικινδυνότητας. Και μάλιστα είχε γίνει και μια σύσκεψη για το θέμα αυτό σε επίπεδο ηγεσίας της υγειονομικής περιφέρειας. Πηγαίνουμε από ό,τι όλα δείχνουν σε οριστική λύση του προβλήματος και το αναφέρω γιατί σε 16 μήνες από τώρα περίπου αναμένεται να παραδοθεί το νέο κτίριο που αποσταθεί το Κέντρο Υγείας. Σήμερα είχαμε την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την παρουσία Περιφέρειας, Δήμου και της εταιρείας που θα αναλάβει να κάνει το έργο αυτό πράξη. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική δομή. Ευχόμαστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες όσο πιο νωρίς γίνεται και βεβαίως να στελεχωθεί με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό. Μακάρι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το Κέντρο Υγείας της Σιάτιστα. Χρειάστηκαν 10 χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Ξεκίνησε η όλη αυτή η προσπάθεια από το 2008 για να υπάρξει η μελέτη του κτηρίου και ερχόμαστε σήμερα το 2018 εντάσσοντας αυτό το έργο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο δικό μας ΕΣΠΟ δηλαδή, με έναν αρχικό προϋπολογισμό της τάξης περίπου 3 εκατομμυρίων αλλά με την έκπτωση γύρω στα 1.200.000 ευρώ για την ανέγερση του κτηρίου. Δεν θέλω να μπω στα τεχνικά χαρακτηριστικά, θέλω να εστιάσω σε αυτό που είναι πάγια αρχή μας, ότι συνεργαζόμενοι όλοι, αφού γκραζόμενοι την κοινωνία, ιεραρχώντας τις ανάγκες και βέβαιως πολλές φορές μέσα στις δυνατότητές μας, απαντώντας και σε επιθυμίες, νομίζω ότι επιφέρουμε αποτελέσματα. Αυτό το κέντρο να παρέχει υγεία, να κρατάει σε αξιοπρέπεια τους ανθρώπους μας και να είναι οδηγός για το πώς πρέπει να συνεργάζεται η αυτοδιοίκηση. Και σήμερα αποκαθίσατε μια τεράστια αδικία στην περιοχή του Βοΐου με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του νέου κέντρου υγείας της Σιάτιστας. Μια περιοχή η οποία για να έχει πρόσβαση υγείας με τα όποια προβλήματα στο ήδη υπάρχον κέντρο υγείας Σιάτιστας, τα οποία τα γνωρίζετε, θα μπορεί πλέον να έχει πιο σύγχρονες και καλύτερες υπηρεσίες υγείας μέσα από τις εγκαταστάσεις του νέου κέντρου υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υλοποίηση του έργου έχει συμβάλει μια δωρεά ύψους 500.000 ευρώ, η οποία είναι δεσμευμένα τα χρήματα, αν κάνω κάποιο λάθος μπορεί ο αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος να με διευσεύσει, για τον εξοπλισμό του κέντρου υγείας Σιάτιστας. Μάλιστα παραχωρήθηκε από την αυτά, τα έχει δώσει ο Αντώνιος ο Σκούλιος σαν δωρεά και 50.000 ευρώ ήταν για την μελέτη του έργου. Εγώ από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Περιφερειάρχη, δεύτερον τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, όλους εσάς οι οποίοι δουλέψατε όλο αυτό τον καιρό για να είμαστε εμείς σήμερα να υπογράφετε αυτή τη σύμβαση και θεωρώ ότι σε λίγο καιρό η Σιάτιστα και η γύρω περιοχή θα έχει μέσα στα 16 μήνες θα έχει ένα στολίδι ακόμη για τη Σιάτιστα και όλη την περιοχή. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε αυτό ήταν και ο σκοπός μας, να διορθώσουμε όλες αυτές τις ανισότητες, τις αδικίες. Και σήμερα διορθώνουμε μια πραγματική ανισότητα και αδικία στην περιοχή της Σιάτιστας. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας ώστε να έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα μέσα στο συμβατικό χρόνο. Δεν είναι ένα απλό κτίριο για μας, γιατί είναι ένα κτίριο που έχει να κάνει με τον τομέα της υγείας και με τη συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Δώσατε τον καλύτερο σε αυτό. Και να ξέρετε, εμείς σαν πρόεδρο δεν ξεχνάμε. Και πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάμε στην Εορδαία. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε Μαυρίδη. Καλησπέρα. Στην υπέροχη μέρα και σήμερα, καθώς έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό, καλοκαιρινό σχεδόν, με ήλιο σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και καλή θερμοκρασία για την εποχή.
Τώρα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε τους λογαριασμούς της τηλεθέρμανσης, για να έρθω στα θέματα, γιατί η Δημοτική Επιχείρηση προειδοποιεί ότι από τη Δευτέρα δίνει μια προθεσμία άτυπη μέχρι και την... μέχρι και το Σαββατοκύριακο, από την Δευτέρα θα αρχίσει τις διακοπές. Δεν υπήρχε συμμετοχή. Θυμάμαι, Κώστα, σε άλλη ανταπόκρισή σου, μας είχες πει ότι μπορούν να κάνουν διακανονισμό οι καταναλωτές. Ναι, βεβαίως. Αυτό θέλω να πω τώρα, ότι με τα σημερινά στοιχεία που συλλέξαμε από στελέχη της επιχείρησης, το χρέος απέναντι στην επιχείρηση είναι κάτι λιγότερο από 1.600.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που συνολικά οφείλουν καταναλωτές της επιχείρησης προς την Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Αυτό χοντρικά μας είπαν ότι σημαίνει περίπου 50 οικοδομές, σημαντικές και λίγο μεγάλες είναι αλήθεια, χρωστούν περισσότερο από 5.000 ευρώ. 50 οικοδομές περισσότερο από 5.000 ευρώ και περίπου 100 οικοδομές, το λέω πολύ χοντρικά, το νούμερο δεν είναι ακριβές, και περίπου 100 οικοδομές χρωστούν λιγότερα από 5.000 ευρώ. Αυτό είναι το χρέος των ιδιωτών απέναντι στην επιχείρηση. Βεβαίως μπορεί κανείς να προσθέσει και τα σχολεία και άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις της περιοχής που ενδεχομένως χρωστούν, αλλά το ιδιωτικό χρέος είναι αυτό που μόλις σας είπα. Ήδη από η ημερομηνία για την διακανονισμό ή για την εξόφληση των οφειλών εκπνέει σήμερα. Μέχρι τις 16 ήταν το δελτίο τύπου της επιχείρησης. Δηλαδή δεν ήταν αναμενόμενη η συμμετοχή, Κωνσταντίνε. Ναι, δεν ήταν αναμενόμενη, ξέρετε γιατί. Γιατί το κάνουμε ως Έλληνες, ως συμπεριφορά. Άλλωστε δεν μας περισσεύουν και τα λεφτά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να βολέψουμε τα απολύτως απαραίτητα. Και επειδή ακόμα ο καιρός είναι καλός, μάλλον δεν μας είναι και πολύ απαραίτητη η θέρμανση. Γι' αυτό δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες. Και βεβαίως γιατί ενδεχομένως και κάποιοι δεν έχουν να το καλύψουν αυτό το ποσό. Η επιχείρηση λέει ότι μπορεί να γίνει ρύθμιση με σημερινά στοιχεία για 7 μήνες. Να δώσει κάποιος μια προκαταβολή που μπορεί να φτάνει μέχρι και το 30% της οφειλής του και για τους υπόλοιπους 7 μήνες με τελευταία ημερομηνία τον Μάιο του 2019 να ξοφλήσει το χρέος του. Αυτό είναι το σχέδιο. Περιμένουν να έρθουν να ρυθμίσουν. Διαφορετικά, όπως είπαμε, από Δευτέρα θα αρχίζουν να κόβονται Ναι, βέβαια, αν χρωστάει ένας καταναλωτής, Κωνσταντίνε, 3.000 και 4.000, είναι και λίγο δύσκολο το 30% μπροστά και είναι, 7 δόσεις αυτό, μόνο. Αυτό δεν είναι ατομική λογαριασμή. Αυτό είναι το συνολικό χρέος οικοδομής. Δηλαδή, προφανώς αυτό μοιράζεται σε διαμερίσματα και δεν είναι 5.000 ευρώ μόνο για ένα φυσικό πρόσωπο. Ναι. Οπότε μπορεί κανείς να πούμε ότι μπορεί να μπει στη λογική να το ρυθμίσει και βεβαίως σίγουρα υπάρχουν και συμπολίτες μας που αδυνατούν να το πληρώσουν. Αυτό όμως στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει πραγματική αδυναμία και κανείς μπορεί αυτό να το αποδείξει, υπάρχει άλλη διάταξη πιο ευεργετική μέχρι και στο βαθμό που κανείς, αν είναι άπορος εντελώς, να έχει και δωρεάν θέρμανση. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να τη δει. Ναι. Και να την αποδείξει μέσω της, με την επιχείρηση και το γραφείο πρόνοιας του Δήμου. Κατάλαβα. Είναι άλλη διαδικασία αυτό. Και πόσο μάλλον, πόσο δύσκολο είναι να είσαι διαχειριστής σε τέτοιες πολυκατοικίες, Κωνσταντίνε. Έχουν, μπορώ να σας πω, έχουν οικοδομές οδηγηθεί στα δικαστήρια, κοπήκαν καλημέρες, καλησπέρες. Βέβαια. Και άνθρωποι δεν μιλούνται μεταξύ τους λόγω της τηλεθέρμανσης και της διαφωνίας στις πληρωμές των λογαριασμών. Υπάρχουν οικοδομές που όχι μόνο δεν αναγνωρίζει καν τις βεβαιωμένες οφειλές και μαλώνουν μεταξύ τους. Και σίγουρα εκεί εμπλέκονται και οι εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων που και αυτές γίνονται μέρος του προβλήματος. Ακριβώς. Δύσκολο θέμα, μακάρι να επιληθεί. Μακάρι να επιληθεί. Στα υπόλοιπα θέματα ξεχωρίζω ότι έχουμε σήμερα κινητοποιήσεις στα σχολεία. Είχαμε το πρωί καταλήψεις στο πρώτο γυμνάσιο, στο δεύτερο επαγγελματικό λύκειο, στο πρώτο και δεύτερο γενικό λύκειο. Μαθητές οι οποίοι καταλήψεων συνέχεια, Κωνσταντίνε, τι γίνεται εκεί? Ναι. Σχεδόν από την πρώτη εβδομάδα καταλήψεις εκεί. Ναι. Στην Πτωλεμαϊδα. Θα έλεγα, τολμώ να πω ότι πολλές φτάνουν στο σημείο να είναι απλά για να γίνονται.
Άλλες πάλι βάζουν προβλήματα από στεγαστικό που έχουν σχέση με το τοπικό χαρακτήρα προβλήματα, μέχρι και θέματα που αφορούν τη γενικότερη παιδεία και τις αποφάσεις του Υπουργείου. Πάντως έχουμε καταλήψει την αλήθεια, οι γονείς πρέπει να διαβληθούν περισσότερο και σίγουρα και οι αρμόδιοι, είτε σχολικές επιτροπές είτε οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, για να λυθούν. Γιατί είμαι της θεωρίας και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Δεν πρέπει να χάνεται ούτε μία διδακτική ώρα. Mm-hmm. Τα προβλήματα ας απασχολήσουν τους μεγάλους για να κάνουν ένα καλύτερο κόσμο στα παιδιά, προκειμένου να μάθουν και έτσι να έχουν τη γνώση. Το να κάνουμε κινητοποιήσεις στα παιδιά νομίζω ότι δεν ωφελεί, αν μη τι άλλο, τη μαθητική έτσι, διαδικασία. Να κλείσω με ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είχαμε καλύψει και πέρυσι εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δράσεις που έκαναν οι ενήλικοι μαθητές του τρίτου Εσπερνού Λυκείου Πτολεμαϊδας, οι οποίοι και είχαν ανεβάσει και θεατρικό. Μαζεύτηκαν κάποια χρήματα και αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι μαθητές, με ωριμότητα σκέψης και θα έλεγα αποτελώντας πρότυπο προς μίμηση, αγόρασαν έναν εξωτερικό απεινιδωτή στο σχολικό συγκρότημα. Προκειμένου, εάν χρειαστεί, ομιγέννητο να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά αν χρειαστεί να είναι χρήσιμος για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, προσφέροντας την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα θα παρουσιάσουν σήμερα, το κόστος του οποίου φτάνει τα 1.500 ευρώ και νομίζω ότι τους αξίζουν συγχαρητήρια για τις δράσεις τους. Στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει αυτή η παρουσίαση και ταυτόχρονα η εθελοντική διασωστική, λέγαμε παλιότερα για αυτές τις ομάδες που είναι πολύ χρήσιμες, η εθελοντική διασωστική ομάδα με τους διασώστες θα κάνουν σεμινάρια και λειτουργία σε αυτού του μηχανήματος, αλλά και πρώτων βοηθειών στους μαθητές του σχολείου. Μιας και μιλάς για διασώστες και πριν πάμε στο ρεπορτάζ σου, Κωνσταντίνε, σήμερα έχεις εκπομπή. Ναι, μίλησέ μας λίγο για το θέμα της εκπομπής σου. Το θέμα της εκπομπής έχει να κάνει και με τους διασώστες, αλλά έχει και να κάνει και με την πολιτική προστασία, mm-hmm. που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι από τις απλές συμβουλές τι θα κάνουμε στην περίπτωση που αποκλειστούμε στο χιόνι με το αυτοκίνητό μας, μέχρι το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις πλημμύρες και τα έκτακτα φυσικά φαινόμενα. Στην εκπομπή συμβάλλουν ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Πρόβρομος Ασλανίδης, η εντεταλμένη σύμβουλος της περιφέρειας με την εντολή του Περιφερειάρχη, η κυρία Μαρία Καρυπίδου, και ο διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών της Πτολεμαϊδας, οι πυροσβέστες καθώς είναι από τους οργανισμούς που καλούνται μέσα μαζί με την πολιτική προστασία να συμβάλλουν στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Και αφορμή όλων αυτών είναι και το μεγάλο διεθνές συνέδριο πολιτικής προστασίας που θα γίνει στην περιοχή μας στο τέλος του μήνα. Περισσότερο όμως μπορείτε να δείτε στις αυτοψίες στις 10.30 σήμερα το βράδυ. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στο ρεπορτάζ σου, Κωνσταντίνε. Συνέχεια. Το ρεπορτάζ που θα προβληθεί έχει να κάνει με την πρώτη έκθεση μελιού που έγινε στην Πτολεμαϊδα. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη εκδήλωση του Μελισσοκομικού Συλλόγου του Νομού Κοζάνης. Είχε γίνει πριν από μέρες και στην Κοζάνη. Έγινε και στην Εορδαία με μεγάλη επιτυχία και νομίζω το μέλι είναι από τα στοιχεία και ενασχολήσεις του πρωτογενή τομέα που έχουν μέλλον και νομίζω ότι μπορεί να αναπτυχθεί και να δώσει και δουλειά σε νέους ανθρώπους. Εξαιρετικά θρεπτική τροφή από τα αρχαία χρόνια ως και σήμερα. Σίγουρα ναι. Σίγουρα Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μαυρίδη για την γιορτή μελιού εκεί στην Πτολεμαϊδα. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου η πρώτη γιορτή μελιού που έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδας. Η συμμετοχή των ντόπιων παραγωγών ήταν μαζικότατη, ενώ σύμμαχος της γιορτής ήταν ο καλός καιρός. Σημειώνεται ότι τη διοργάνωση της εκδήλωσης είχε ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σε συνεργασία με τον Δήμο Εορδαίας και την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα η κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδας στάζει μέλι. Στάζει μέλη με την πρώτη γιορτή μελιού που πραγματοποιεί ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Περιφερειακής Ενότητας. Η προσέλευση των συμπολιτών είναι αρκετά καλή. Όπως βλέπετε και εσείς, γεύονται τα μέλια των παραγωγών και τα υπόλοιπα προϊόντα της Κυψέλης και ενημερώνονται από τους παραγωγούς το πώς γίνεται και από πού προέρχεται το μέλι.
εκπλήσωμαι, γιατί δεν περίμενα να είναι τόσες πολλές οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το μέλι. Όντως, είναι αρκετές οι επιχειρήσεις και τα παιδιά που ασχολούνται με το μέλι και όπως τα είδατε κιόλα, είναι νέα παιδιά στην πλειοψηφία που συμμετέχουν σήμερα στη γιορτή. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε και θα γίνει και θεσμός στην πόλη μας ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει η γιορτή μελιού. Το μέλι της περιοχής, γενικά ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας, είναι πάρα πολύ καλό. Και ένας γενικά η μελισσοκομεία είναι αγάπη, είναι λατρεία. Γι' αυτό και έχουν στραφεί πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς ασχολούμαστε επαγγελματικά με αυτό, είμαστε επαγγελματίες δηλαδή. Γυρνάμε τα μελίσια, κάνουμε νοματική μελισσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλό μέλι, δεν το συζητάμε. Όλη η Ελλάδα έχει καλά μέλια. Αλλά η Δυτική Μακεδονία είναι λίγο πιο ιδιαίτερη στα. Το μέλι είναι επάγγελμα, είναι αγάπη. Είναι και τα δυο μαζί. Υπάρχει προοπτική, υπάρχει, αλλά θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Χωρίς δουλειά δεν γίνει τίποτα. Βασικά δεν θα το έλεγα επάγγελμα. Θα έλεγα μάλλον ότι είναι αγάπη. Οικολογία, τα πάντα. Καλημέρα σας. Σας ερχόμαστε από την Ανή, είμαστε μελισσοκόμοι. Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε στη γιορτή σήμερα. Θα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ να δοκιμάσετε τα μέλια μας. Τι καλό μέλι βγάζει η Ανή? Η Ανή βγάζει ανθόμελο μέλι, αλλά και η παραγωγή έχουν και άλλα μέλια από τις γύρω περιοχές. Βελανιδιάς, Καστανιάς, θα βρείτε πάρα πολλά μέλια, να τα δοκιμάσετε όλα. Το μέλι μας είναι, έχουμε δύο ποικιλίες. Ανθόμελο που κατά βάση έχει φωσκόμηλο και παράγεται στα σιδερά Λιβερά. Και το άλλο μέλι μας είναι ανθόμελο από διάφορα βότανα. Πρώτη γιορτή με λύση του Λεμαΐδα με προϊόντα μέλισσας. Πολύ γλυκές γεύσεις μελιού. Τα προϊόντα μας είναι από την περιοχή του νομού Κοζάνης. Έχουμε και το μελισσοκομικό κέντρο στην Κοζάνη, άρα μπορούμε να πάρουμε συμβουλές και να αναπτύξουμε. Έτσι. Από φέτος που λειτουργεί το μελισσοκομικό κέντρο, όλοι οι συνάδελφοι μελισσοκόμοι ενημερώνονται και παίρνουν κατευθύνσεις από το μελισσοκομικό κέντρο με την επόπτρια που εποπτεύει τη διαδικασία όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Θα δούμε και άλλες δράσεις από το Σύλλογο. Ο Σύλλογος ως προς τις γιορτές είναι αυτές που καθιέρωσε Κοζάνη και το Λεμαΐδα. Στη σκέψη και στόχος είναι να γίνει και στις υπόλοιπες πόλεις της Περιφερειακής Ενότητας. Από εκεί και πέρα οι δράσεις και με σεμινάρια για ενημέρωση και για επιμόρφωση των συναδέλφων και των νέων παιδιών που εντάσσονται στη μελισσοκομεία θα υπάρχουν πάντα. Και πάμε στην Καστοριά και στο Θανάση Μπατσόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Φουτινή. Καλησπέρα σε εσένα και τους τηλεθέτες. Και να πούμε πως ο διαδρατικός αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΠ συνεχίζει τις προσφορές σε διάφορους φορείς. Έτσι παρέδωσε σήμερα με τον υπεύθυνο για τη Δυτική Μακεδονία Μιχάλη Κοζλόπουλο στο Κέντρο Περιβαντολογικής Εκπαίδευσης Καστοριάς είδη εξοπλισμού, όπως δύο διαδραστικούς προβολής, 30 αδιάβροχα γυλαίκα, 2 οθόνες, 5 τάμπλετ, 2 κλιματιστικά και 6 ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι, με αυτό το εξοπλισμό, το Κέντρο Περιβαντολογικής Εκπαίδευσης μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά. Να πάμε όμως σε μια άλλη είδηση. Για τη μεταφορά μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου από Καστοριά προς τη Θιό, κοσταράζει για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στην Καστοριά και από Δενδροχώρη για το πρώτο νηπιαγωγείο Μεσοποταμίας, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκήρυξε διαγωνισμό με το σύστημα της διαπραγμάτευσης. Και καλεί βέβαια τους ενδιαφερόμενους κατόχους ταξί να καταθέσουν τις προτάσεις τους για να επιλεγεί ομοιοδότης. Είναι μια ευκαιρία για όσους θέλουν που κατέχουν ταξί να εξυπηρετήσουν τους μαθητάς με τα ζημίου του βέβαια από την περιφέρεια δυτικής, την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Και να κλείσω, την Παρασκευή και ώρα 18:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς για λήψη αποφάσεων στα 34 θέματα
της ημερησίας διάταξης. Είναι θέματα ρουτίνας και καθημερινότητας, χωρίς να έχει ενδιαφέρον κανένα από αυτά. Μάλιστα. Αυτά από Καστοριά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα, Θανάση. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα περάσουμε, θα μείνουμε στην Καστοριά και θα περάσουμε σε ένα αθλητικό θέμα, αποτελέσματα από τους αγώνες ποδοσφαίρου. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Στην επιστροφή είναι μαζί μας η ψυχολόγος, η κυρία Χαραγάβρου, και θα μιλήσουμε για τον σχολικό εκφοβισμό. Ο Ναυπακτιακός πήρε τους βαθμούς μετά από μια αγχωτική νίκη και ανέβηκε στην κορυφή του κάστρου, ενώ η Καλυθέα ήταν αυτή που κέρδισε τις εντυπώσεις στο χθεσινό παιχνίδι που διεξήχθη στο Παπαχαραλάμπιο εθνικό στάδιο της Ναυπάκτου. Η ομάδα του Θόδωρου Βόλτση μπορεί να μην τα κατάφερε στο δεύτερο μάτς μακριά από το γήπεδό της, ωστόσο όμως πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα που χαρακτηρίζεται ως το φαβορί του ομίλου για άνοδο στην ανώτερη κατηγορία και έδινε χθες το πρώτο της παιχνίδι στο γήπεδό της μπροστά στο πολύ ένθερμο και ενθουσιώδης φιλαθλοκοινό της. Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ δυνατά από την γηπεδούχο ομάδα, η οποία γρήγορα έδειξε τις προθέσεις της, πετυχαίνοντας γκολ στο 10ο λεπτό με κεφαλιά του Θεοχάρη. Και ενώ διατηρούσε την επιθετική της αυτή διάθεση, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια, όπως λέμε, στο 24ο λεπτό, όταν από σέντρα του Μιλιάτη ο Φάνης Μήνος ισοφάρισε σε 1-1, παγώνοντας το γήπεδο. Και ενώ το παιχνίδι κυλούσε, δείχνοντας ότι το πρώτο ημίχρονο θα τελειώσει ισόπαλο, ωστόσο μια αδράνεια στις καθυστερήσεις έδωσε το δικαίωμα στην γηπεδούχο ομάδα να πετύχει το 2-1 με τον Γραμματικόπουλο στο 46 και να έχει το προβάδισμα στο σκορ. Η επανάληψη ανήκε ολοκληρωτικά στην ομάδα της Καλυθέας, η οποία, αν και αγωνιζόταν με έναν παίκτη λιγότερο λόγω άδικης αποβολής του Γκέκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα σε φάουλ που δεν έκανε ο ίδιος αλλά ο Γιώργος Λαδάς, έλεγχε το παιχνίδι, είχε κατοχή μπάλας, δημιούργησε προϋποθέσεις για να ισοφαρίσει, ωστόσο όμως δεν στάθηκε τυχερή και έτσι μοιραία γνώρισε την ήττα που της αφήνει μεγάλη πικρία, μιας και δεν της άξιζε. Δικαιούμασταν κάτι καλύτερο από αυτό το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες ήταν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Ναυπακτιακού ήταν καλύτερη, είχε ευκαιρίες. Βρήκανε δύο γκολ από λιγορίες που έλειψε η συγκέντρωση των παιχνών της ομάδας. Παρόλο που κάναμε το 1-0, πήγαμε ένα γκολ από μια στημένη φάση από ένα φάουλ. Όλο και όλο ήταν αυτό που έκανε ο Τίτλος στο πρώτο μήκρονο. Θα το αποδώσει το φτάρι εκεί. Μετά αλλάξαν τακτική. Το δεύτερο γκολ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής: Μακεδονικός Φούφαθες πρωτός 1-1, Φλωριάδα Λευκίμη 0-4, Αχιλλές Καναλακίου Τηλικράτης 1-1, Μακεδονικός Χιάτιστας Κρόνος Αργυράδων 0-0, Ναυπακτιακός Αστέρας Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας 2-1, Σούλη Παραμυθιάς Τρίαμβο Σερβιανών 1-0, Ρεπό είχαν τα αερά τα γρεβενά. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Επιστροφή εδώ στο στούντιο της ώρας αιχμής με πολύ καλή παρέα. Το θέμα μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μιλάμε για τον σχολικό εκφοβισμό και είναι μαζί μας η ψυχολόγος, η κυρία Χαρά Γαύρου. Καλησπέρα σας, κυρία Γαύρου. Καλησπέρα και σε εσάς. Κυρία Γαύρου, πολύ σημαντικό θέμα και φαντάζομαι ότι ίσως και τα περισσότερα χρόνια υπήρχε, ίσως δεν έβγαινε τόσο πολύ στην επιφάνεια, ωστόσο βλέπουμε ότι πολλά κρούσματα bullying το τελευταίο διάστημα. Πείτε μας καταρχήν, τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός και πώς εκδηλώνεται? Λοιπόν, σχολικός εκφοβισμός ή όπως είναι γνωστότερος ευρύτερα ως bullying, είναι οποιαδήποτε επιθετική, σκόπιμη πάντα, πράξη ή συμπεριφορά εκδηλώνεται είτε από ένα παιδί είτε από μια ομάδα παιδιών σε ένα άλλο παιδί, το οποίο συνήθως είναι αδύναμο ως προς το να υπερασπιστεί τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό βέβαια που ξεχωρίζει το bullying ή σχολικό εκφοβισμό από τις κοινέ διαμάχες που πιθανόν να υπάρχουν ανάμεσα στα παιδιά είναι η επαναληψιμότητα αυτής της εκδήλωσης, αυτής της συμπεριφοράς, ότι δηλαδή
Είναι κάτι το οποίο έχει διάρκεια στο χρόνο και συμβαίνει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ βασικό ότι ανάμεσα στον θήτη και το θύμα υπάρχει μία διαφορά ισχύως. Δηλαδή, το παιδί θήτης συνήθως είναι είτε μεγαλύτερο ηλικιακά, είτε έχει περισσότερη φυσική δύναμη. Υπάρχει κάτι λοιπόν που θέτει το ένα στην θέση του δυνατού και το άλλο στη θέση του αδύναμου. Τώρα, με ποιες μορφές εκδηλώνεται, με ρωτήσατε. Λοιπόν, μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Υπάρχει ο φυσικός εκφοβισμός, όπου εκεί μιλάμε για χειρονομίες, για χτυπήματα, σπρωξήματα και διάφορες άλλες μορφές άσκησης φυσικής βίας. Υπάρχει βέβαια και ο λεκτικός. Εκεί μιλάμε για προσβολές, μιλάμε για βρισιές, καταπίεση ακόμα και διάφορες άλλες μορφές που έχουν απλά λεκτική μορφή, αλλά επηρεάζουν εξίσου το παιδί. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο έμεσος εκφοβισμός, όπου εκεί πέρα ο θήτης δεν στρέφεται απευθείας εναντίον του θύματός του, αλλά χρησιμοποιεί τρίτους, δηλαδή κάνει μια κοινωνική χειραγώγηση στα υπόλοιπα παιδάκια, είτε διαδίδοντας κάποια ενοχλητικά παρατσούκλια ή σχόλια ή φήμες για το άλλο παιδί, και έτσι και πάλι εμέσως το θέτει στο στόχο. Mm-hmm. Στο στόχαστρο, συγγνώμη. Οπότε οι θήτες, μιας και μας είπατε πώς είναι το θύμα, το προφίλ του θύματος. Το προφίλ του θήτη, ποιο είναι? Μπορούμε δηλαδή να ξεχωρίσουμε, είναι παιδάκια, βλέπουμε στο σχολείο, είναι παιδάκια, αυτά που συνήθως είναι αυτό που λέμε το επίκεντρο της παρέας, είναι αυτά που έχουν αρχηγικές τάσεις, να το πω εντός εισαγωγικών. Είναι έτσι ή είναι διαφορετικά? Πώς το ορίζαμε το προφίλ του θήτη? Νομίζω ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παιδιών που είναι ενδυνάμει θήτες. Γι' αυτό και έχει τεράστια σημασία να τονίσουμε ότι ο γονιός πρέπει να σκύψει πάνω από το παιδί του και αν τυχόν δει οποιαδήποτε περίεργη συμπεριφορά να μην κλείνει τα μάτια του και τα αυτιά του, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και το παιδί θήτη και με αυτόν τον τρόπο παράλληλα θα βοηθηθεί και το παιδί θύμα. Οι κατηγορίες στις οποίες... Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πολλές φορές οι γονείς θεωρούν ότι μπορεί να είναι και προνόμιο το ότι το παιδί τους είναι αυτό που λέμε δεν φοβάται ή δεν σηκώνει αυτό που λέμε πολλά-πολλά, ότι είναι ο αρχηγός της παρέας. Αυτό λέτε ότι ως ένα σημείο ναι, είναι θεμητό, ο κάθε γονιός είναι περήφανος για το παιδί του, αλλά πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας έτσι ούτως ώστε να προσέξουμε πού ξεπερνούνται τα όρια. Βεβαίως, και μου δίνετε μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να σας πω την πρώτη κατηγορία παιδιών οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να εξελιχθούν ή να είναι θήτες. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν παιδιών είναι τα παιδιά αυτά, τα οποία μέσα στο οικογενειακό ή συγγενικό τους περιβάλλον έχουν κάποιον ο οποίος εκδηλώνει διάφορες συμπεριφορές βίας, πάλι είτε σωματική βία, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική βία, και τα παιδιά, καθώς γνωρίζουμε, είναι μιμητικά όντα, οπότε και ανακυκλώνουν την ίδια αυτή συμπεριφορά στο σχολικό τους περιβάλλον. Αυτό που αντιλαμβάνονται είναι ότι εφόσον το κάνει κάποιος ενήλικος στο περιβάλλον μου, αυτό είναι κάτι κοινωνικά αποδεκτό, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Άρα τα παιδιά που έχουν μέσα στο περιβάλλον τους ανθρώπους που εκδηλώνουν βία, βάσει πιθανοτήτων θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή και τα ίδια βία μέσα στο σχολείο. Επίσης υπάρχει μια άλλη κατηγορία που συνδέεται όμως με την προηγούμενη. Είναι το παιδί το οποίο αισθάνεται αδύναμο και φοβισμένο, γιατί και πάλι βλέπει μέσα στην οικογένειά του να υπάρχουν βίαιες συμπεριφορές, και πάλι, συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι, είτε σωματικές είτε ψυχολογικές, βλέπει τον έναν από τους δύο γονιούς να υφίσταται αυτές τις συμπεριφορές. Και τι κάνει τώρα? Το παιδί νιώθει αδύναμο στο να πάρει θέση, να υπερασπιστεί τον έναν από τους δύο γονείς κτλ. Οπότε όλο αυτό το μεταφέρει στο σχολείο και νιώθει ότι ανακτά τη χαμένη δύναμη που έχει στο σπίτι του, νιώθει ότι την ανακτά στο σχολικό του περιβάλλον και πάλι εκδηλώνοντας και αυτό επιθετικές συμπεριφορές. Φυσικά υπάρχουν και τα παραμελημένα παιδιά, που νομίζω ότι είναι η πιο εμφανής, ας πούμε, κατηγορία ότι ένα παιδί θα οδηγηθεί στο να θελήσει να τραβήξει την προσοχή, άρα και να εκδηλώσει επιθετικές συμπεριφορές.
Εκεί το παιδί είναι το παιδί που νιώθει αόρατο, είτε στην οικογένειά του, είτε στο σχολείο του. Και λοιπόν, με τις επιθετικές αυτές συμπεριφορές του, προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή, αλλά και την αποδοχή και του σχολικού του και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Και στον αντίποδα είναι μια άλλη κατηγορία παιδιών, το οποίο παιδί είναι το παιδί που τα έχει όλα. Η μεγαλύτερη παγίδα, νομίζω, για τους περισσότερους γονείς είναι αυτή. Από φόβο μήπως στερήσουν κάτι στο παιδί τους, ξεχνάνε το σημαντικότερο, που είναι η εκμάθηση ορίων και κανόνων στο παιδί. Εάν λοιπόν δεν μάθουμε από πάρα πολύ νωρίς το παιδί μας ότι υπάρχουν όρια, υπάρχουν κανόνες, μαθαίνουμε να ακούμε και όχι, μαθαίνουμε να υπακούμε στις απαγορεύσεις, τότε δυστυχώς είναι πάρα πολύ πιθανό ότι το παιδί και στο σχολικό του περιβάλλον θα διεκδικεί πάντα να έχει αυτό που θέλει, να περνάει το δικό του όπως λέμε, και αυτό πολύ πιθανό να το οδηγήσει και σε επιθετικές συμπεριφορές. Και για να ολοκληρώσουμε, υπάρχει και περίπτωση το παιδί να μεγαλώνει σε ένα σωστό οικογενειακό περιβάλλον, να παίρνει την αγάπη και την προσοχή που χρειάζεται από τους γονείς του, αλλά ωστόσο να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ίσως πρέπει να εφιστήσουν την προσοχή των γονέων. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Ένα παιδί το οποίο δείχνει έντονα κτητική συμπεριφορά, δεν μοιράζεται. Ένα παιδί το οποίο δεν νιώθει την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη. Ένα παιδί το οποίο ήδη έχει εκδηλώσει επιθετικές συμπεριφορές είτε στα μικρά του αδερφάκια είτε σε άλλα μικρότερα παιδάκια που συναναστρέφεται. Ένα παιδί το οποίο θέλει να κυριαρχεί η παρουσία του στο χώρο και η γνώμη του, αλλά το κάνει με άσχημο τρόπο. Αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά που και πάλι πρέπει να κάνουν τους γονείς, να στραφούν προς το παιδί τους, να συζητήσουν μαζί τους, να ψάξουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν απασχολεί κάτι το παιδί και τι είναι αυτό που το οδηγεί σε αυτές τις συμπεριφορές. Οπότε ο πυρήνας είναι η οικογένεια, κυρία Γαύρου. Ναι. Πρέπει οι γονείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα το θέμα bullying, το θύμα bullying συνήθως δεν μοιράζεται το πρόβλημά του με τους οικείους του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταρχήν το γεγονός ότι το βλέπουμε θύμα... ότι παιδάκια, δηλαδή πολλές φορές ακούμε και από τα μέσα ενημέρωσης ότι έχουν φτάσει και σε ακραίο σημείο θύματα bullying και οι γονείς το έμαθαν τελευταίοι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταρχήν νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο διαιωνίζεται το πρόβλημα του bullying είναι ακριβώς αυτός. Η σιωπή του θύματος. Το θύμα φοβάται να μιλήσει, διστάζει να μιλήσει. Γιατί όμως? Ο πρώτος λόγος είναι ότι το παιδάκι σε αυτή την τρυφερή ηλικία που δεν έχει σχηματίσει ακόμα εικόνα για τον εαυτό του, επηρεάζεται απόλυτα από αυτά που του λέει ο θήτης. Δηλαδή, το παιδί έχει μέσα στο μυαλό του, πιστεύει ό,τι ακριβώς του λέει ο θήτης. Φτάνει δηλαδή να νιώθει ότι πραγματικά καλά κάνει και ντρέπεται και δεν πρέπει να πει πουθενά τι του συμβαίνει, γιατί αυτό που του συμβαίνει του αξίζει. Είναι άξιο χλεβασμού αυτό το παιδί. Αυτό ακριβώς είναι που νιώθει. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη το γεγονός ότι το παιδί φοβάται και φοβάται να μιλήσει ακόμα και σε τρίτους, είτε γιατί φοβάται ότι ίσως μπλέξει έτσι και φίλους του ή και την ίδια του την οικογένεια σε αυτή την κατάσταση, είτε ακόμα χειρότερα, φοβάται μήπως αν ο φίλος του ή οι γονείς του μάθουν τι του συμβαίνει, αντί να του δείξουν κατανόηση και να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτό που περνάει, συμφωνήσουν και συμμεριστούν τις απόψεις του θήτη και βιώσει για μία ακόμα φορά την απόρριψη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά συναισθήματα. Ναι, πόσο σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή... Από ό,τι κατάλαβα, αυτό που θέλετε να μας πείτε είναι ότι συνήθως τα παιδιά τα οποία υφίστανται bullying είναι αυτά που δεν έχουν αυτό που λέμε την αυτοπεποίθηση. Ναι. Κάτι που χτίζεται και πάλι μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Ναι, mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέραν από το ότι πρέπει να χτίσουμε και εμείς μαζί με το παιδί μας την αυτοπεποίθησή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως παράλληλα να δημιουργήσουμε και μία σχέση εμπιστοσύνης, ένα κλίμα προστασίας στο παιδί, ούτως ώστε να μην διστάζει ποτέ και για τίποτα να μας μιλήσει. Εάν δυστυχώς δεν έχει χτιστεί αυτή η σχέση, όταν και αν
το παιδί βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, θα του είναι ακόμα πιο δύσκολο να μιλήσει και να μοιραστεί αυτό που του συμβαίνει. Και βέβαια, όταν χτίζουμε την αυτοεπίθεση του παιδιού, εκεί χρειάζεται πάλι μεγάλη προσοχή και μέτρο, έτσι, ναι, δεν είναι, κυρία Γάβρα? Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται γιατί... μια χρυσή ισορροπία. Ακριβώς, γιατί για αν ξεπεράσουμε λίγο και εκεί αυτό που λέμε την κόκκινη γραμμή, μπορούμε, ναι, να έρθουμε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα αυτό που επιδιώκουμε. Ακριβώς. Ήθελα να μου πείτε τώρα τις ψυχικές επιπτώσεις, δηλαδή, γιατί όλα αυτά φυσικά έχουν μεγάλες, τεράστιες ψυχικές επιπτώσεις στο θύμα, στο οικογενειακό περιβάλλον του θύματος και του θήτη. Ναι. Να τα πάρουμε τη σειρά. Βεβαίως. Να πιάσουμε πρώτα το θύμα, που νομίζω είναι και πιο εύκολο να κατανοήσουμε ποιες μπορεί να είναι οι ψυχικές επιπτώσεις για το θύμα. Το παιδί, λοιπόν, που έχει υποστεί bullying, αυτό που νιώθει καταρχήν είναι έντονα δυσάρεστα συναισθήματα, ακόμα και δυστυχία. Βλέπουμε ένα μικρό παιδάκι που ακόμα στην ουσία δεν έχει ζήσει τίποτα να βιώνει πραγματική δυστυχία. Επίσης, αυτό που παρατηρείται, ειδικά όταν μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό, είναι μια έντονη αποστροφή προς το σχολείο. Πλέον το σχολείο για το παιδί σηματοδοτεί έναν χώρο μέσα στο οποίο βιώνει καθημερινά την απόρριψη, άγχος, στεναχώρια. Οπότε είναι λογικό ότι πλέον δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δυστυχώς αυτό το παιδί νιώθει την απόλυτη απομόνωση. Απομονώνεται από το θήτη, αλλά απομονώνεται και από τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία είτε συμμερίζονται τις απόψεις του θήτη, είτε πολύ απλά δεν θέλουν και τα ίδια να μπλέξουν και να βρεθούν στο στόχαστρο και αυτά του θήτη. Πολλές φορές, δυστυχώς, μία μερίδα παιδιών δεν θέλει να μπλεχτεί με το θύμα για να μην χάσει από το κοινωνικό του κύρος. Ακόμα και σε μικρά παιδιά, λοιπόν, βλέπουμε τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα, εκτός από την απομόνωση και τη θλίψη που προφανώς βιώνει αυτό το παιδί, εννοείται ότι πλέον δεν μιλάμε για αυτοπεποίθηση, πλέον η αυτοεικόνα του παιδιού είναι τελείως διαστρεβλωμένη και κυρίως νιώθει πολύ έντονες ενοχές και ότι φταίει το ίδιο για αυτό που του συμβαίνει. Ας πιάσουμε την οικογένεια. Λοιπόν, τώρα, η οικογένεια τις περισσότερες φορές πιθανολογούμε ότι πραγματικά δεν έχει καταλάβει καν τι συμβαίνει. Στην περίπτωση που δεν έχει καταλάβει καν τι συμβαίνει, είναι πολύ έντονο η ανησυχία και ο πανικός που βιώνει ο γονέας, καθώς βλέπει το παιδί του να έχει αλλάξει συμπεριφορά, να έχει αλλάξει διάθεσή του, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί να το βοηθήσει. Και έχει και απέναντί του ένα παιδί το οποίο δεν μιλάει, δεν ανοίγεται. Οπότε ακόμα περισσότερο αυξάνεται ο πανικός. Δυστυχώς, συνήθως, οι γονείς μπορεί και να θυμώσουν με το παιδί ότι γιατί δεν μου μιλάς, πες μου τι συμβαίνει, ή ακόμα χειρότερα να γίνουμε και επικριτικοί ή να κάνουμε συγκρίσεις, όπως για παράδειγμα ότι η αδερφή σου μου τα λέει όλα, εσύ γιατί, ναι, δεν μου τα λες. Μεγάλο λάθος των γονιών αυτό. Ναι. Τεράστιο λάθος αυτό της σύγκρισης και γενικότερα νομίζω ότι αυτό που προκαλείται στο οικογενειακό περιβάλλον από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει λάβει γνώση του τι συμβαίνει, είναι αυτό ότι οι γονείς κάνουν κάποιες σπασμωδικές κινήσεις γιατί δεν μπορούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους στην ουσία μπροστά στο άγνωστο, γιατί δεν γνωρίζουν τι αντιμετωπίζουν. Το ίδιο πολλές φορές συμβαίνει ακόμα και όταν μάθουν το τι συμβαίνει. Γι' αυτό είναι καλό μόλις μάθουμε τι συμβαίνει να αναλάβουμε δράση και να κάνουμε ψύχρεμες και συντονισμένες κινήσεις και δεν χρειάζεται να σπείρουμε τον πανικό. Mm-hmm. Και αν δούμε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση μόνοι μας, φυσικά δεν είναι ντροπή, γιατί πολλές φορές δυστυχώς το ακούμε αυτό, να απευθυνθούμε και σε έναν ειδικό, ο οποίος θα είναι εκεί για μας, να μας καθοδηγήσει και να μας βοηθήσει. Για το θύμα τώρα. Για το θήτη. Για τον θήτη, με συγχωρείτε. Ναι. Για τον θήτη, επιπτώσεις. Όσον αφορά τώρα το θήτη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να εστιάσουμε ποιο είναι το κίνητρο του θήτη για να κάνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Όπως προαναφέραμε, συνήθως αυτό που αποζητά ο θήτης είναι προσοχή. Προσοχή και αποδοχή. Αυτό λοιπόν που λαμβάνει ο θήτης την ώρα που ασκεί τον εκφοβισμό είναι μια πρόσχερη ικανοποίηση που καλύπτει τις βαθύτερες εσωτερικές ανάγκες που έχει αυτό το παιδί για αγάπη, προσοχή και αποδοχή. Η μεγάλη παγίδα είναι στις περιπτώσεις που δεν γίνεται γνωστό ότι το συγκεκριμένο παιδί είναι θήτης, δεν επακολουθεί κάποια συνέπεια
στις πράξεις αυτές που έχουν συμβεί. Οπότε, το παιδί αυτό, δυστυχώς, συνήθως με μαθηματική ακρίβεια, θα εξελιχθεί σε έναν επιθετικό ενήλικα, όπου θα κλιμακωθούν και όλες οι επιθετικές του συμπεριφορές, και το πιο πιθανό είναι ότι θα δημιουργηθεί ένας ενήλικας, ο οποίος θα έχει αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά. Και όλα αυτά δυστυχώς συμβαίνουν, γιατί έτσι έμαθε από παιδί και δυστυχώς δεν βρέθηκε ποτέ κάποιος στο δρόμο του να του δείξει έναν διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό θα ήθελα να κλείσω το συγκεκριμένο κομμάτι λέγοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο θήτης είναι παιδί και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ως παιδί τον βοηθάμε, τον καθοδηγούμε και φυσικά ποτέ δεν ακολουθούμε τη λύση της βίας, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε η βία φέρνει και πάλι βία. Mm-hmm. Κυρία Γάβρου, το καλοκαίρι, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η είδηση, μια κοπελίτσα αυτοκτόνησε γιατί ήταν θύμα bullying, ήταν θύμα ηλεκτρονικού bullying. Ήθελα να μου πείτε σε ποιο σημείο, δηλαδή, τι είναι αυτό που θα οδηγήσει ένα θύμα bullying να φτάσει στην αυτοκτονία ή να πούμε να έχει τάσεις αυτοκτονικές. Και θέλω πάνω σε αυτό να μου πείτε πώς κάποιος που σκέφτεται να αυτοκτονήσει, πώς το εκδηλώνει και πώς μπορούν οι γονείς να είναι σε αυτό το θέμα, να είναι λίγο πιο υποψιασμένοι και οι γονείς και το φιλικό περιβάλλον γενικότερα. Να. Για να ξεκινήσουμε. Για να φτάσει ένα παιδί το οποίο βιώνει σχολικό εκφοβισμό να έχει αυτοκτονικούς ιδεασμούς, δηλαδή να σκέφτεται την αυτοκτονία ως λύση, πάει να πει ότι αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται σίγουρα εδώ και πάρα πολύ καιρό και πιθανόν να κλιμακώνεται κιόλας. Οπότε το παιδί έχει φτάσει να βιώνει αυτό που ονομάζουμε ανυμπορία, δηλαδή ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι που περνάει από το χέρι του ή από κάποιου άλλου που μπορεί να το βγάλει από αυτή την κατάσταση που βιώνει. Πιστεύει ότι έχει χαθεί κάθε ελπίδα και δυστυχώς η μόνη διαφυγή φαντάζει η αυτοκτονία. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και ένας συνδυασμός με την διαστρεβλωμένη αυτοεικόνα του παιδιού που λέγαμε προηγουμένως, ναι, που πιστεύει ότι δεν έχει και κάποια αξία η ζωή του, οπότε θα ήταν καλύτερα να απαλλαγεί από αυτό το μαρτύριο που βιώνει, αφού δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, τα παιδιά αυτά που φτάνουν σε αυτό το σημείο, δεν είναι μόνο ότι ποτέ δεν βρήκανε το θάρρος να μιλήσουν σε κάποιον. Δυστυχώς, πολλές φορές έχουν μιλήσει, έχουν απευθυνθεί σε κάποιον, έχουν κάνει έκκληση για βοήθεια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα δεν ήταν τόσο σοβαρός όσο θα έπρεπε και φυσικά δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα που περίμενε το παιδί. Επομένως, εκεί το παιδί σίγουρα έχει χάσει την κάθε του ελπίδα. Οπότε βλέπει ότι δεν υπάρχει και κάποιος σύμμαχος. Ακριβώς. Την εξέλιξη αυτή, λοιπόν, πώς μπορούν να την προλάβουν οι γονείς και οι φίλοι? Πώς μπορούν να καταλάβουν ότι το παιδί έχει φτάσει να έχει όλες αυτές τις σκέψεις? Σίγουρα υπάρχουν ενδείξεις που θα μας δώσει ένα παιδί, ειδικά ένα παιδί, γιατί δεν μπορεί να προσποιηθεί όσο ίσως θα μπορούσε κάποιος ενήλικας. Η πρώτη ένδειξη όπου θα πρέπει να έχουν ανοιχτά τα μάτια τους οι γονείς είναι οποιαδήποτε αλλαγή της συμπεριφοράς και της διάθεσης του παιδιού. Ένα παιδί το οποίο ξαφνικά σταματάει να είναι κοινωνικό, σταματάει να θέλει να κάνει παρέα με τους φίλους του, σταματάει να μας μιλάει, προτιμάει όταν είναι στο σπίτι να κλείνεται μέσα στο δωμάτιό του, εμφανίζεται συνεχώς λυπημένο ή νευρικό, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει. Εκτός από όλα αυτά υπάρχουν και ακόμα πιο προφανείς ενδείξεις. Δηλαδή, αν δούμε στο σώμα του παιδιού κάποιες χαρακές, αν αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ότι κάποια συμβάντα που μας παρουσιάστηκαν ως ατυχήματα, πιθανόν δεν είναι ατυχήματα. Όπως για παράδειγμα ένα παιδί το οποίο ισχυρίζεται ότι κατά λάθος πήρε παραπάνω παυσίπονα από όσα έπρεπε ή κάποιο άλλο χάπι. Ή αν κατά λάθος γλίστρησε και έπεσε, για παράδειγμα, από τον μπαλκόνι. Εκεί πρέπει να αρχίσουμε και να υποψιαζόμαστε, πάντα με ψυχραιμία και χωρίς να προδικάζουμε καταστάσεις, ότι ίσως το παιδί
κάτι θέλει να μας πει. Ακόμα και εκφράσεις όπως «προτιμώ να πεθάνω από το να πάω αύριο στο σχολείο», πρέπει λίγο να μας τραβήξουν το ενδιαφέρον και να τις διερευνήσουμε παραπάνω. Μία σημαντική πηγή από όπου μπορούν να αντλήσουν οι γονείς πληροφορίες είναι το διαδίκτυο. Οι αναζητήσεις που κάνει το παιδί στο διαδίκτυο. Επειδή ακριβώς πολλές φορές το παιδί θύμα φοβάται και ντρέπεται να μιλήσει, πολλές φορές αυτά που τον απασχολούν τα ψάχνει εκεί, στο διαδίκτυο που πλέον είναι στις ζωές των παιδιών μας καθημερινά. Οπότε είναι φυσικά ένας πολύ καλός τρόπος για να ελέγξουμε το τι σκέφτεται και τι απασχολεί το παιδί μας. Και από εκεί και πέρα μία άλλη ένδειξη, η οποία πάλι προϋποθέτει ότι συμβαίνει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, είναι η αφαγία. Όταν παρατηρούμε λοιπόν ότι το παιδί δεν θέλει να φάει ή ότι μας λέει ψέματα ότι έφαγε, λίγο αργότερα όταν βρίσκουμε πεταμένο το φαγητό, κρυμμένο, εκεί πρέπει να υποψιαστούμε ότι ίσως κάτι συμβαίνει στο παιδί. Είναι και αυτή ακόμα μία μέθοδος ώστε το παιδί να κάνει κακό στον εαυτό του. Και φυσικά πολλά πολλά ακόμα σημάδια που ο κάθε γονιός που γνωρίζει το παιδί του θα τα δει και θα πρέπει να δείξει την αρμόζουσα προσοχή. Οπότε να περάσουμε λίγο στο προληπτικό επίπεδο, μιας και μου είπατε ότι ο πυρήνας όλων αυτών των καταστάσεων είτε για πρόληψη πρωτίστως είναι η οικογένεια. Η οικογένεια λειτουργεί εδώ και εδώ ως πυρήνας. Οπότε τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να προστατέψουν τα παιδιά τους ή προληπτικά για να μην φτάσουν σε αυτά τα ακραία επίπεδα. Το βασικότερο είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι από πάρα πολύ μικρή ηλικία χτίζουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά μας. Τους μαθαίνουμε ότι το σπίτι μας, η οικογένειά μας, είναι ένας χώρος προστατευμένος, ασφαλής, που μπορούμε να μοιραζόμαστε και να εκφράζουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Δεν υπάρχουν λάθος σκέψεις, δεν υπάρχουν λάθος συναισθήματα. Πολλοί γονείς πέφτουν σε αυτή την παγίδα ότι όταν το παιδί εκφράσει κάτι που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό, κατευθείαν αρχίζουν να το κατακρίνουν και να του λένε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξαλείψει, δεν θα σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, δεν θα νιώθεις αυτά τα πράγματα. Και με τη φράση για να είσαι καλό παιδί. Ακριβώς. Δεν είσαι καλό παιδί. Ακριβώς. Κάνε αυτό για να είσαι καλό παιδί. Λέτε ότι όλα ξεκινάνε και από αυτό. Δηλαδή πολλές φορές οι γονείς μέσα από τα παιδιά θέλουν να περάσουν δικές τους είτε ανασφάλειες είτε δικά τους όνειρα. Φυσικά. Δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς βλέπουν στο παιδί τους μία δεύτερη ευκαιρία να ζήσουν τη ζωή τους όπως θα ήθελαν, διαφορετικά από το πώς την έζησαν πραγματικά. Οπότε πάρα πολλές φορές προσπαθούν να περάσουν. Οπότε πρέπει να απλώσουμε ένα δίχτυ, λέτε, ασφαλείας στο παιδί μας. Ναι. Αυτό. Το βασικό είναι να κάνουμε το παιδί μας να έχει εμπιστοσύνη απέναντι σε εμάς και να μην φοβάται να μιλήσει. Και φυσικά να του μιλήσουμε για όλους τους κινδύνους που πιθανόν θα αντιμετωπίσει, ούτως ώστε όταν θα του συμβεί, να γνωρίζει τι του συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές αυτό που ακινητοποιεί τα παιδιά είναι αυτό ακριβώς, ότι δεν γνωρίζουν για ποιον ακριβώς λόγο του συμβαίνει αυτό που του συμβαίνει και αν φταίνει οι ίδιοι ή αν φταίει κάποιος άλλος. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε, λέτε ότι, γιατί πολλές φορές υπάρχουν οι συμπεριφορές αυτές ανάμεσα σε παιδάκια. Δηλαδή είτε ένα παρατσούκλι, είτε ένα σμπρόξιμο παραπάνω, πολλές φορές το θεωρούν και φυσιολογικό. Πώς μπορούν τα παιδιά και οι γονείς να ξεχωρίσουν ότι αυτό έχει ξεφύγει λίγο από το κανονικό και είναι κάτι διαφορετικό, ότι είναι πλέον σχολικό, είναι εκφοβισμός? Το βασικότερο είναι αυτό, είναι η διάρκεια που έχει στον χρόνο αυτή η κατάσταση. Δηλαδή όταν ένα παιδί από 1 έως 2 έως 3 χρόνια υφίσταται συνεχώς από κάποιον συμμαθητή του ή συμμαθητές του κάτι τέτοιο, εκεί σίγουρα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, να ενημερώσουμε και το σχολικό περιβάλλον, ούτως ώστε και οι εκπαιδευτικοί να λάβουν τα δικά τους μέτρα και σίγουρα να μην το αφήσουμε να διαιωνίζεται. Και πέρα από τη συχνότητα, είναι αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι και αν κλιμακώνεται αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή, αν κάτι ξεκινάει από ένα παρατσούκλι και φτάνει στον ξυλοδαρμό, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει, ας πούμε, να δώσουμε σημασία. Οπότε μεγάλη προσοχή στα παιδιά μας και αυτό που λέμε, άμεση συζήτηση και συνεννόηση και με τους καθηγητές, τους δασκάλους και είναι νηπιαγωγούς. Βεβαίως. Είναι και η πολύ μικρή ηλικία, βλέπεις ότι και παιδάκια του νηπιαγωγείου
μπορεί να έρθουν στο σπίτι και να πούν ότι με έσπρωξε ο Δημητράκης, ξέρω εγώ, ο Γιωργάκης, ο Γιαννάκης, και εκεί πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας, αυτό που λέμε, τεντωμένες, η προσοχή μας να είναι τεταμένη, γιατί συνήθως ξεκινάνε και από αυτή την ηλικία. Δηλαδή, ακριβώς, αν ένα παιδάκι στο... πιστεύω, θα μας πείτε εσείς σαν ειδικός, αν ένα παιδάκι στο νηπιαγωγείο δεχτεί τέτοιες συμπεριφορές, τις οποίες ο γονιός δεν θα το μάθει ή δεν θα το διορθώσει, θεωρώντας ότι είναι φυσιολογικό, είναι ένα ενδυνάμει θύμα bullying το παιδάκι αυτό? Ναι, σίγουρα. Γιατί έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω του τα πρώτα χαρακτηριστικά, ότι δέχομαι επίθεση και δεν βρίσκω πουθενά ένα αποκούμπι, ούτε καν στην ίδια μου την οικογένεια. Άρα αυτό που μου συμβαίνει πρέπει να μου συμβεί γιατί το αξίζω. Φταίω εγώ. Οπότε αποκτά άμεσα όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να γίνει στο μέλλον ένα θύμα bullying. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν, συζήτηση, αγκαλιά και αποδοχή. Ακριβώς. Για τα παιδιά μας. Κυρία Γαύρου, χάρηκα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Στον αέρα θα σας κλείσω ραντεβού, μιας και μιλήσαμε για νηπιαγωγείο και για μικρά παιδάκια και έχει πολύ, πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Έχουμε τα πρωτάκια μας, έχουμε και τα παιδάκια που ξεκινάνε νηπιαγωγείο και τα πρωτάκια. Θα ήθελα κάποια στιγμή να είστε εδώ σύντομα για να μας πείτε πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και πώς να κάνουμε τα πρωτάκια να αγαπήσουν το σχολείο. Πώς μπορούμε να τα βάλουμε σε αυτό που λέμε πειθαρχία? Γενικότερα, επειδή πάντα όταν ξεκινάει το σχολείο υπάρχουν προβλήματα και από τα παιδάκια και για τις μανούλες, θα ήθελα λίγο να έρθετε να το συζητήσουμε και το θέμα αυτό. Θα σας δεσμεύω στον αέρα. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ, βεβαίως, κυρία Γαύρου, για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να ευχαριστήσω πολύ και εσάς που μείνατε μαζί μας έως και αυτή την ώρα. Εμείς ραντεβού αύριο, 3 με 4. Καλό σας απόγευμα.